Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Έρτιο Ανίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Αντιμετωπίσαμε ένα μικρό έτσι, τεχνικό πρόβλημα, μια μικρή κρίση. Αλλά τώρα επιστρέψαμε και θα πάμε μέχρι την παραμυθιά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Χρήστο τον Κορέζη από το Παραμυθιά Online. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα Βάσο, καλημέρα και στους ακροατές. Τι πάθατε εκεί πέρα, έμαθα ότι θα χάνετε και το αρχείο, το ιστορικό αρχείο της πόλης. Τι έχει συμβεί? Όχι, το ιστορικό αρχείο είναι μια μετάταξη του προϊσταμένου του ιστορικού αρχείου. Έτσι, η υπηρεσία θα συνεχίσει να υπάρχει όσο είναι. Απλά είναι από τις περιπτώσεις που διαχρονικά βλέπουμε κρατικές υπηρεσίες να λαμβάνουν αποφάσεις, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο επιπόλαια. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και η απομάκρυνση του προϊστάμενου του ιστορικού αρχείου Παραμυθιάς και η τοποθέτησή του σε διδακτική αίθουσα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Παντελής Χαράλαμπος, ο αρχαιολόγος και φιλόλογος, είχε τοποθετηθεί σε θέση του προϊσταμένου του ιστορικού αρχείου της πόλης το 1989, όπου και εργάζεται εκεί μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγες μέρες είδαν στο φως τη δημοσιότητα τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν αποστάσεις σε άλλες περιοχές, και ανάμεσα στα ονόματα ήταν και του Παντελή του Χαράλαμπου, ο οποίος, αν και είναι ο δημιουργός στην ουσία της υπηρεσίας, αποσπάται σε κάποια διδακτική αίθουσα. Τώρα, Βάσο, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πλήθος αρνητικών σχολείων στην τοπική κοινωνία, αφού αφενός το όνομα του Παντελή Χαράλαμπου είναι συνυφασμένο με το τοπικό αρχείο Παραμυθιάς, αδετέρου, αν δεν υπήρχε ο ίδιος, δεν θα υπήρχε το αρχείο. Υπηρεσία, βέβαια, με την μορφή που έχει σήμερα, έτσι, αφού όλες οι εργασίες, ταξινόμηση, παρουσίαση, συγκέντρωση αρχαιακού υλικού από ολόκληρο το νομό, έτσι θα πρέπει να σημειωθεί αυτό, οφείλεται αποκλειστικά στον ίδιο. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι αντιδράσεις του κόσμου δεν οφείλονται στο κακώς εννοούμενο τοπικισμό, έτσι, καθώς ο Παντελής Χαράλαμπος δεν είναι παραμυθιώτης, δεν είναι καν υπηρώτης. Είναι Κύπριος. Βρέθηκε στην περιοχή μας τα τελευταία 35 χρόνια, την αγάπησε, ζει και εργάζεται εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο τοπικιστικό αντιδράσεις. Να ρωτήσω, Χρήστο, πόσους υπαλλήλους έχει το αρχείο? Το αρχείο αποτελείται από έναν άνθρωπο, από τον προϊστάμενο. Δηλαδή, στην ουσία κλείνει το αρχείο αν φύγει? Όχι, δεν κλείνει. Θα έρθει και θα τοποθετηθεί κάποιος άλλος εκπαιδευτικός. Πότε? Βγήκε και αυτός στις μετατάξεις? Έχει βγει στις μετατάξεις, δεν γνωρίζω ποιος είναι. Έτσι, υπάρχει κάποιο όνομα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Δεν εξετάζουμε το ποιος είναι ο άλλος, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτόν. Απλά οι αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας έχουν να κάνουν με το ότι ο δημιουργός του φεύγει από εκεί. Αυτός που το έφτιαξε, αυτός που το λειτουργεί. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή την διαδικασία, έτσι, που καταλαβαίνω ότι έχει προκαλέσει μία ανησυχία στην τοπική κοινωνία, σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, τι γίνεται? Γνωρίζω ότι θα ασκηθεί η ένσταση, αν δεν έχει ασκηθεί, όπως προβλέπεται βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, και ελπίζουμε με την ένσταση αυτή να το δουν με περισσότερη λίγο σοφροσύνη οι υπηρεσίες που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις και να μείνει ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί θα είναι κενό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το αρχείο έχει, αν θυμάμαι σωστά, γιατί είχαμε φιλοξενήσει μια μέρα εδώ στην εκπομπή τον κύριο Χαραλάμπους, έχει φτιαχτεί κάποια στιγμή στο τέλος της δεκαετίας του 80, έτσι δεν είναι? Το αρχείο άρχισε να λειτουργεί ατύπως, αν και ανενεργό, υπήρχε σαν υπηρεσία από το 1980. Το 1991 πέρασε στο Υπουργείο Παιδείας και τότε άρχισε στην ουσία να δημιουργείται η υπηρεσία. Τότε τοποθετήθηκε ο Παντελής του Χαράλαμπου στην υπηρεσία. Μέχρι και το 2007 στεγαζόταν σε μισθωμένο κτίριο στην πλατεία Βούλγαρη. Ενώ το 2008 ο Δήμος, ο τότε Δήμος Παραμυθιάς, του πρόσφερε το παλιό διοικητήριο, το ιστορικό διοικητήριο της Παραμυθιάς, και από τότε λειτουργεί εκεί, το οποίο με προσωπική εργασία του ίδιου Παντελή απέκτησε τις κατάλληλες υποδομές για την εκπλήρωση, ας πούμε, των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, καθώς έχει φτιάξει δύο αίθουσες αρχαιοστασίου, μία βιβλιοθήκη, εκθεσιακό χώρο και μία αίθουσα διαλέξεων και προβολών, το οποίο χωράει 50 άτομα περίπου. Σε ένα κτίριο, θα πρέπει να σου πω, σε ένα κτίριο που δεν κοστίζει πλέον, διότι είναι... Όχι βέβαια, δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι. Είναι δωρεά από το Δήμο, ανήκει στο Δήμο. Είναι το παλιό διοικητήριο της Παραμυθιάς. Θα πρέπει να σου πω πάντως από προσωπική πείρα, γνωρίζω ότι ο Παντελής ο Χαράλαμπος με προσωπικά του έξοδα έχει οργώσει έτσι όλο τον νομό, από την Πέρδικα μέχρι τη Θαγιάδα, καθώς και την ενδοχώρα της Προθείας. Συλλέγοντας από χωριά έγγραφα, φωτογραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα και προσφέροντας έτσι ένα σημαντικό έργο, θα μπορούσαμε να πούμε, στη διάσωση της λαογραφικής και ιστορικής κληρονομιάς του νομού.
και όχι μόνο, και της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ανάπτυξης, διότι θυμάμαι ότι μιλώντας μαζί του είπε ότι έχει συλλέξει έγγραφα εμπορικών συναλλαγών, πρικοσύμφωνα, έγγραφα τα οποία δείχνουν και μία, έτσι, έναν τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών της περιοχής μας στο πέρασμα των χρόνων και πώς αυτά γίνονταν κάποιες δεκαετίες, όχι τόσο πολύ μακρινές, αλλά κάποιες δεκαετίες πριν. Τώρα, θα ήθελα να μας πεις πώς λειτουργεί σήμερα το αρχείο, δηλαδή είναι επισκέψιμο, μπορεί ο καθένας ανά πάσα στιγμή να πάει να βρει πράγματα, έχει δηλαδή σαν υπηρεσία έτσι επισκεψιμότητα και προσφέρει η λειτουργία του στο κοινό? Φυσικά είναι ανοιχτό, όπως είναι ανοιχτές το ωράριο όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι. Συνήθως καθημερινά το επισκέπτονται σχολεία από όλη την Ήπειρο. Και για να σου πω, για να θυμίσουμε λίγο, ας πούμε, αν επισκεφτείς βάσω το ιστορικό αρχείο της Παρμικιάς, θα μπορέσεις και εσύ μεταξύ άλλων να βρεις ενδεικτικά και τους βαθμούς των γονιών σου. Έτσι. Του πατέρα μου σίγουρα. Γονείς, βέβαια. Ναι, κάποιοι που πολλοί γονείς σίγουρα δεν θα τα θέλουν, για να θυμίσουμε λίγο, καθώς συνήθως άλλα λένε τα παιδιά τους για να διαβάσουν και άλλα εσχήμουν στην πραγματικότητα. Τώρα μην ανάβεις και σε φωτιές. Ανάβω, γιατί έχουν συμβεί αρκετά χιουμοριστικά περιστατικά στο ιστορικό αρχείο, όταν πηγαίνουν και οι γονείς με παιδιά και πέφτουν πάνω κατά λάθος στους βαθμούς των γονέων. Έτσι μπορείς να φανταστείτε τι συμβαίνει. Ναι, λειτουργεί καθημερινά. Είναι επισκέψιμο, είναι ταξινομημένα τα πάντα. Έχει και μια βιβλιοθήκη, μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων. Δεν είναι δανειστική, μπορεί να την κάνει χρήση εκεί πέρα. Και αν θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε λίγο τα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνει, είναι σε τέτοιες κατηγορίες, έτσι όπως τα διοικητικά, που υπάρχουν από διοικητικές υπηρεσίες όλης της προπίας, όπως της ΔΟΗ, της Νομαρχίας, της Διεθνής Γεωργίας, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Κεντρικού Λιμεναρχού Οικουμενίτσας. Υπάρχουν έγγραφα αυτοδιοίκησης σχεδόν από όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης της προπίας, ιδιωτικά αρχεία και συλλογές από εμπορικές επιχειρήσεις και μια αξιόλογη συλλογή τύπου, έτσι, με φύλλα από τις εφημερίδες Παραμυθιώτικα Νέα, τα Νέα του Μαργαριτίου, τη Δεσπορτική, ένα περιοδικό που υπήρχε παλιότερα, Μαθητικές Αντάβιες και διάφορα άλλα τέτοια. Μάλιστα, είναι όμως μια αξιόλογη προσπάθεια και με κάποιο τρόπο και με κάθε τρόπο θα πρέπει να διατηρηθεί και να μείνει ζωντανή, αφού συν της άλλης προσφέρει και στην Παραμυθιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή την ιστορική γνώση, που καλά θα κάνουμε να μην την έτσι παραγωνίζουμε. Η ιστορική γνώση είναι κάτι χρήσιμο και απαραίτητο μερικές φορές για να πορευτούμε στο μέλλον. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Να ευχηθώ τα πράγματα να έχουν μια σωστή κατάληξη, ούτως ώστε το αρχείο να συνεχίσει να λειτουργεί με σωστές βάσεις και προδιαγραφές. Βέβαια, έχω εμπιστοσύνη, εσείς Παραμυθιώτες εκεί είστε δυναμικοί άνθρωποι και συνήθως πετυχαίνετε αυτό που διεκδικείτε. Το ελπίζω, το ελπίζω. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου ημέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.